έστω ότι μ' αρέσει τρομερά το θέμα, θέλω να το κάνω ντοκιμαντέρ, αλλά έχει ήδη γίνει η εξόρμηση. Ο Γιώργος και τα παιδιά ξαναπέσουν τους εαυτούς τους. Σε αυτή την περίπτωση δεν λέμε ότι είναι μυθοπλασία. Ντοκιμαντέρ θα το ονομάσουμε, ενέχει ένα προσχεδιασμό και μία κατασκευή, αλλά και ο Γιώργος και οι μαθητές παίζουν τους εαυτούς τους σε μία εμπειρία που ήδη την έχουν. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι, όπως είδαμε, το ντοκιμαντέρ έχει μια ροή και ανοιχτές δυνατότητες. Κρατιέται όμως λίγο μακριά από ένα σενάριο που φτιάχνει χαρακτήρες ένα σκηνοθέτης στο μυαλό του. Δηλαδή που εσείς θα είστε μια άλλη γυναίκα. Έχετε γύρω σας ένα έμψυχο υλικό που είναι ο εαυτός τους ο καθένας. Έχουμε τις σκέψεις σας, τις φιλοδοξίες σας, τα όνειρά σας, τους προβληματισμούς σας. Όλο αυτό μας κρατάει στον χώρο του ντοκιμαντέρ χωρίς πρόβλημα. Όσο και αν η φόρμα μπορεί αισθητικά να το κουσάρετε πάρα πολύ, να κάνετε κάτι πολύ αισθητικό, πολύ προσχεδιασμένο, σκηνογραφικά εννοώ, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, δεν μας πειράζει αυτό στο ντοκιμαντέρ, να το στείλουμε. Εγώ είμαι υπέρ του να στείλουμε όταν θέλω, παρότι έχω κάνει πολύ βεριτές στη ζωή μου. Βεριτές σημαίνει μια πραγματικότητα που την τραβάω ακριβώς όπως υπάρχει, χωρίς να παρεμβαίνω. Δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ προσλαμβάνει ηθοποιούς συνήθως, κομπάσους, δίνονται, αλλά υποτίθεται ότι εξετάζεται μια ιστορική πραγματικότητα. Γιατί δεν ονομάζεται δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ. Δεν είναι μυθοπλασία. Δεν είναι η ιστορία του Γιώργου και της Ελένης που αγαπηθήκανε και. Που αυτό είναι που χάνει μια ομάδα συχνά, το να δημιουργεί ποιος είναι ο τελικός της στόχος. Το να έχουμε αίσθηση του πού θέλουμε να καταλήξουμε. Π.χ. θέλουμε να καταλήξουμε σε ένα δεκάλεπτο τελειάκι. Δεν θέλουμε να καταλήξουμε στην οδύση του διαστήματος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να συζητούμε για την υπόψη σας. Και τελειώς, πώς θα μπορέσετε μια ομάδα να τη φέρετε σε μια λειτουργική και δημιουργική σχέση. Και επειδή συχνά παρασυρώμαστε και από την ελληνικότητα, τη φιλιαρία μας, την αγάπη για τη γλώσσα ή δεν ξέρω τις μεγάλες παραγωγές. Νομίζω ότι είναι καλό, εγώ είμαι υπέρ των μικρών παραγωγών. Όσο πιο μικρό, τόσο πιο όμορφο με το μόνο μου. Ήθελα να σας πιέσω σε μια λιτότητα. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που μπορούμε να προσφέρουμε και στα παιδιά. Την γνώση της αφήγησης, την αρτιότητα και την λιτότητα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε εμείς με τις μικρές μας ταινίες, με το ντοκιμαντέρ στο σχολείο. Για μένα το ντοκιμαντέρ στο σχολείο και το φιξιόνι είναι ένα μικρό μάθημα αφήγησης. Έρευνας, οργάνωσης των σκέψεών μας και αφήγησης. Και φυσικά συνέστημα, αισθητικότητα, όλα αυτά πάνε μαζί. Νομίζω προς την εμπειρία μου τόσο ως επαγγελματίας ντοκιμαντερίστας και θεατής δουλειών συναδέλφων και φίλων ντοκιμαντεριστών, μα θα δείτε ότι πάντα αυτό που μας ενοχλεί είναι ένα σενάριο το οποίο δεν λειτουργεί. Θα πεις κάποιος είναι όχι, βαρέθηκε προς το τέλος, λένε οι περισσότεροι, ή δεν κατάλαβα τι είπε. Αυτό συνήθως, σας το υπογράφω, σημαίνει ότι 1-2 λεπτά πριν στο μοντάζ, ο μοντέρ με το σκηνοθέτη χάσαν λίγο τη σειρά τους. Συνήθως βαριέσαι
2-3 λεπτά μετά από το σημείο που έχει πρόβλημα. Γιατί νοητικά παρακολουθείς και αρχίζει ένα πρόβλημα στο μοντάζ, ας πούμε, έτσι. Στην αρχή δεν είσαι σίγουρος ότι εκεί είναι το πρόβλημα, ώστε να δεις ότι δεν καταλαβαίνεις, περνάνε 1-2 λεπτά οπτικού χρόνου. Και λες, όχ, τι λέει, αυτό λοιπόν το πρόβλημα είναι λίγο πριν συνήθως. Οπότε εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε ταινίες που να μην καταλαβαίνουν οι άλλοι που να βαριούνται. Γιατί ούτε εμείς θέλουμε να βαριόμαστε. Για να συνεννοηθούμε, έχω αποδεχτεί ότι μέτρο πάντων είναι ο άνθρωπος. Από αρκετά του χρόνου, εξάλλου συμβαίνει αυτό. Το είδα και στα πράγματα κινηματογραφικά. Δηλαδή, βάζουμε για να μιλάμε μεταξύ μας έναν ενήλικα, έναν μέσο ενήλικα, και αυτόν θεωρούμε σαν μέτρο μέγεθος μέτρηση στο πλάνο. Γι' αυτό δεν λέμε ποτέ κοντινό του φορτηγού. Έχει ένα φορτηγό, αν θυμάστε. Θα φανταστούμε έναν άνθρωπο μπροστά από το φορτηγό για να ορίσουμε το μέγεθος του πλάνου. Το μεσαίο των παιδιών που μπερδεύει, από ό,τι θυμάμαι, είναι όταν είναι στην αλάνα, σε αυτό το την άσφαλτο, και δεν είσαι σίγουρος ακόμα πού είναι. Δηλαδή που δεν ξέρουμε αν είναι αυλή σχολείου, πλατεία ή κάτι άλλο. Αυτά είναι μεσαία. Όταν η κάμερα πάει στο ίδιο επίπεδο και προωθεί ότι υπάρχει ένα παρκάκι και είναι σε ανοιχτό δημόσιο χώρο, εκεί είναι γενικό. Συγγνώμη, εδώ που σηκώνει το χέρι του, αν δεν ήταν αγγλικά και ήταν σουαχίλι, αυτό το πράγμα που κάνει, μας κάνει την αίσθηση ότι φωνάζει. Έτσι, σαν κουφί να προσπαθήσουμε να το διαβάσουμε. Γενικό πλάνο. Βλέπουμε πού είναι. Έχει μια δυσκολία, κάνει κάτι φόρα. Βλέπουμε την πόλη, το στενάκι. Ακόμα και ένα καλαθάκι στο βάθος, τώρα έχουμε αυτά τα φώτα και δεν φαίνονται όλα, αλλά όλες αυτές οι μικρές πληροφορίες έρχονται και μπαίνουν στο κεφάλι μας χωρίς πάντα να το καταλαβαίνουμε. Προσπαθεί όμως με τα κοντινά του να μας δώσει λίγο αυτή την αίσθηση. Είναι μια δουλειά που γίνεται με τα χέρια, που έχει όλο αυτό την καθημερινότητα, τις λεπτομέρειες. Κοιτάξτε, αυτά τα κοντινά. Λοιπόν, είναι μια σειρά από κοντινά, εδώ, που μας δίνουν το αλατοπίπερο αυτής της διαδικασίας. Δεν είναι όμως τίποτα πολύ περίεργο η κάμερά του. Είναι κοντά στο κουλουρτζί και κάνει μια συνεχή σειρά από κοντινό μεσαίο γενικό. Τα λεγόμενα storyboard. Θα ήθελα να προσπαθήσετε να το αξιοποιήσετε για να δομήσετε τη σκέψη σας. Εδώ σκιτσάρουμε εικόνα, εδώ γράφουμε ήχους ή ηχητικά άλλα στοιχεία ή λεκτικά στοιχεία. Θα ήθελα η ομάδα σας να έρθει πίσω με τρεις πραγματικές φωτογραφίες, άσχετο αυτό που έχει πιο πολλά, το έρημο αυτό είναι το προσχέδιό μας. Δηλαδή, έρχεστε πίσω με ένα τίτλο εργασίας, έρχεστε πίσω με τρεις φωτογραφίες που συνοψίζουν το θέμα σας. Αν η τρίλεπτη ταινία γινόταν τρεις φωτογραφίες, ποιες θα ήταν αυτές οι τρεις φωτογραφίες? Δηλαδή, οι τρεις φωτογραφίες είναι τα τρία κέρια σημεία της ταινίας σας.
σαφέστατη, ενδιαφέρουσα μουσική, ανεβασμένη, ελεύθερη. Και δεύτερον, ενισχύουμε το αυτοδημιούργητο υλικό. Στο κομμάτι του ήχου, επειδή είναι πολύ δημιουργικό, ενισχύστε το να φτιάξετε εσείς και τα παιδιά τους ήχους. Θα σας λύσει τα χέρια και σε διάφορα άλλα επίπεδα. Θα δείτε ότι σας δίνει πάρα πολλές ιδέες για το ίδιο το περιεχόμενο. Θα γεννάει πράγματα. Ενώ όταν πας στον υπολογιστή και ακούς τους έτοιμους τους ήχους, δεν σου γεννάει άλλες ιδέες. Συνήθως σου κλείνει απλώς τις τρύπες που έχεις. Αυτό θα το δείτε στην πράξη. Ασκήσεις με βάση τον ήχο. Ήχο ιστορίες, ηχογραφήσεις, ήχο έτσι. Και μετά να έρθει η εικόνα από πάνω. Δηλαδή, τις δύο ταινιούλες της Ερέδρειας είχα επιμείνει παρά τις αντιδράσεις και πρώτα κάνανε μοντάζ ήχου. Αυτό θα έπρεπε να το έχω βάλει σε προτεραιότητα, αλλά σε εσάς δεν το έβαλα. Έγινε πρώτα ο ήχος και μετά μπήκαν οι εικόνες από πάνω. Και μου λέγανε, μα γιατί, όχι, το κάνε. Γιατί ο ήχος έχει μια δική του δραματουργία. Έχει ένα ρυθμό. Συνήθως τι παθαίνουμε, βάζετε τις εικόνες, 3, 4, 5 δεύτερα, και μετά βάζετε έναν ήχο που δεν ταιριάζει με την εικόνα και αρχίζουμε και μαζεύουμε τις εικόνες. Εγώ στην Ερέδρεια τους είχα δώσει ηχοληπτικά, ηχοτοπικές μηχανές, τόσο πρώτα συνέλεξαν τον ήχο. Και τους είπα, καθίστε στο λιμάνι ένα τέταρτο, κοιτάξτε γύρω σας τι συμβαίνει, τι ήχοι υπάρχουν, τι παρατηρούμε, τι μας τραβάει την προσοχή. Οπότε πρώτα σκεφτήκανε τους ήχους. Το λιμάνι είχε και πολλούς ήχους. Εντάξει, έχει ένα ενδιαφέρον. Φυσικά αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Δεν υπάρχει. Ναι, δεν υπάρχει.